Θα ήθελα να δούμε κάποιες διαφάνειες, κύριε Δήμαρχη, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές που εδώ και πάρα πολλές ημέρες παρακολουθούν αυτή την πρωτοβουλία που έχετε λάβει. Είναι σχεδόν καθημερινά τα ρεπορτάζ, τα δελτία ειδήσεων της Crete TV και όχι μόνο. Και θέλω να δούμε τον πρώτο χάρτη. Είναι ο χάρτης του απολεοδομικού συγκρότημα του Ηρακλείου. Θα ήθελα να τον δούμε ολόκληρο, οι συνάδελφοι από πάνω από το κοντρόλ. Και θέλω να μου σχολιάσετε τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Έχουμε το αποτέλεσμα μιας αναγνωριστικής μελέτης που βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης και του Υπουργού Υποδομών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, η οποία προτείνει τις εναλλακτικές χαράξεις του ΒΟΑΚ. Οι βορειότεροι, οι πιο επάνω, δηλαδή, είναι οι υφιστάμενοι. Είναι αυτοί που διατηρείται. Υπάρχουν εναλλακτικές χαράξεις. Μία λίγο νοτιότερα και μία αρκετά νοτιότερα που, όπως θα παρατηρήσει κάποιος, αν έχει την παρατηρητικότητα, έχει και δύο παραλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν δύο μικρές διαφοροποιήσεις. Είναι το μπλε, ας πούμε, εκεί που είναι το μπλε. Είναι το μπλε, είναι η παραλλαγή του κόκκινου που έχουμε κάτω, αλλά κατά βάση είναι μία χάραξη. Αυτή είναι η νότια παράκαμψη, την οποία επιδιώκουμε και από την οποία δεν παρετούμαστε. Αυτό είναι σημαντικό και είναι το πρώτο πράγμα που λέμε. Είναι ότι προσχωρούμε στην λύση του κλειστού αυτοκινητόδρομου προς το παρόν, διότι δεν θέλουμε να εμποδίσουμε το έργο, διότι είμαστε υπέρ της αναπτυξιακής προοπτικής, όχι όπως εις βάρος του Ηρακλείου, γιατί ποια είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία θα ωφελήσει την Κρήτη και θα βλάψει τη μεγαλύτερη πόλη της. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι για να το κατανοήσω και εγώ, να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Η κόκκινη γραμμή είναι ότι αν υπάρξει μία καινούργια χάραξη, ουσιαστικά το υπάρχον κομμάτι του σημερινού ΒΟΑΚ θα πρέπει να γίνει ένας αστικός δρόμος του Ηρακλείου για να χρησιμεύει ως σημερινός περιφερειακός. Στην πραγματικότητα αυτό θα συμβεί. Στην πραγματικότητα αυτό θα συμβεί. Είναι σημαντικό πάντως να το πούμε ότι δεν παρετούμαστε από την πραγματική παράκαμψη. Πρέπει να σας πω ότι στα κείμενα που καταθέσαμε έβαλα προσωπικά την λέξη παράκαμψη Ηρακλείου μέσα σε εισαγωγικά. Διότι μιλάμε για το σημερινό ΒΟΑΚ και τον ονομάζουμε παράκαμψη. Και δεν είναι παράκαμψη. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε εδώ. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν αυτό και αυτό είχε γίνει δεκτό και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από όση διαβούλευση είχε γίνει πριν, ότι ο ΒΟΑΚ μένει προς το παρόν στο έργο για το οποίο συζητάμε στην σημερινή του χάραξη. Απλά υποθέτω θέλετε δεσμεύσεις. Αλλά πρέπει να υποστεί δραστικές βελτιώσεις στο κομμάτι αυτό των 9 χιλιόμετρων, το συγκεκριμένο το οποίο μας αφορά, που είναι αυτό που ακριβώς ονομάζεται παράκαμψη Ηρακλείου, και αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι δηλαδή μια δέσμη απαιτήσεων. Να δούμε το δευτερογράφημα. Αφορά. Μπορούμε να δούμε το δεύτερο γράφημα. Αν και εδώ θα σας φέρω σε λίγο εδώ. Ναι. Αυτά τα οποία βλέπουμε είναι αυτά τα οποία ζητούμε. Για ποιον λόγο? Διότι η βελτίωση 5 κόμβων, τους οποίους τους ονομάζουμε και δίνουμε και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η μελέτη να βελτιώσει την λειτουργικότητά τους. Είναι οι κόμβοι που υπάρχουν και τώρα στο σημερινό ημιπεριφερειακό ΒΟΑΚ. Συν ο κόμβος του Παγνίου πρώτος, ναι. Ο οποίος περιέργως έχει ένα νότιο κλάδο και δεν έχει βόρειο κλάδο και να ρωτιέται κανείς πώς από το άλλο ρεύμα θα μπαίνει. Είναι πράγματα τα οποία οφείλει ο μελετητής να αντιμετωπίσει και οφείλει ο εργολήπτης να κατασκευάσει. Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό, κύριε Δήμαρχε, με τους 5 κόμβους. Δεν συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ωστόσο οι κόμβοι αυτό που βλέπουμε εδώ. Οι κόμβοι αυτοί, οι οποίοι είναι οι κόμβοι του Παγνή, της Μεσαράς, της Φινικιάς, της Παπαναστασίου και του Κατσαμπά. Είναι οι 5 κόμβοι για τους οποίους λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Δηλαδή, ο κόμβος του Κατσαμπά είναι ο κόμβος της ΒΙΠΕ. Ναι, αυτός είναι ο κόμβος της ΒΙΠΕ. Είναι ο κόμβος εδώ στην γειτονιά στην οποία βρισκόμαστε. Άρα, ουσιαστικά είναι οι μεγαλύτεροι σημερινοί κόμβοι που βρίσκονται στο περιφερειακό κομμάτι του ΒΟΑΚ στην πόλη του Ηρακλείου. Οι κόμβοι πρέπει να βελτιωθούν και δεν δεχόμαστε το επιχείρημα ότι η δουλειά κάτω από τον ΒΟΑΚ
είναι δική σας. Εμείς φτιάχνουμε μόνο τον αυτοκινητόδρομο. Άλλωστε το αντιστρέφουμε. Λέμε ότι και η λειτουργία του ΒΟΚ θα βελτιωθεί εάν η κυκλοφορία είναι ομαλή. Αλλά σε ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη η άμεση κυκλοφοριακή επίπτωση. Θα ικανοποιούσε. Δεν είναι ένας αυτοκινητόδρομος κρεμασμένος στο διάστημα. Βεβαίως. Περνάει από μια πόλη και μιλάμε για ανθρώπους εδώ. Κύριε Δήμαρχε, θα σας ικανοποιούσε αν υπήρχε μια αλλαγή σχεδιασμού και το περιφερειακό κομμάτι του Ηρακλείου ήταν υπογειοποιημένο? Κοιτάξτε, αυτό είναι στο τραπέζι. Είχε μπει στο τραπέζι και παραμένει στο τραπέζι. Εμείς τι λέμε, να σας πω με δύο λόγια. Λέμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι κόμβοι. Πρέπει να βελτιωθεί το παράπλευρο δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο. Έχουμε προσδιορίσει 8 χιλιόμετρα παράπλευρου δικτύου με 3 δίδυμες γεφυρώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Το παράπλευρο δίκτυο πρέπει να βελτιωθεί. Οι κάτω διαβάσεις πρέπει να μελετηθούν. Και να σας πω το εξής, το οποίο είναι νομίζω ένα εντυπωσιακό στοιχείο. 21 από τις 40 κάτω διαβάσεις είναι ανεπαρκείς. Τεχνικά ανεπαρκείς. Και γνωρίζουμε αρκετές από αυτές με πολύ χαμηλά ύψη και γνωρίζουμε ορισμένες από αυτές που μετατρέπονται σε ιρλανδικές διαβάσεις. Και αυτό μας πηγαίνει στο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της πολιτικής προστασίας αντιπλημμυρικής εν προκειμένου. Έτσι. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Κόμβι, παράπλευρο δίκτυο να συμπληρωθεί και να δημιουργηθεί εκεί που δεν υπάρχει. Οι κάτω διαβάσεις δεν μπορούν να μην είναι μελετημένες οι κάτω διαβάσεις και δεν μπορεί στη βάση μιας μελέτης να μην γίνει το αντίστοιχο έργο. Και επειδή όλα αυτά δεν θα επαρκέσουν, λέμε υπογειοποίηση ναι, επειδή ωστόσο θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και δεν είμαστε στη λογική του όλα ή τίποτα, που είναι και μια εύκολη λογική. Τα ζήτησα όλα, δεν πήρα τίποτα. Δεν είναι η προσέγγιση μας αυτή. Η προσέγγιση μας είναι να πάρουμε, να ωφελήσουμε την πόλη. Καταλήγουμε λοιπόν με αυτή τη λογική σε αυτό που ονομάζεται στέγαστρα. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε στην οθόνη μας. Τι εννοείται στέγαστρα? Τα στέγαστρα είναι κατασκευές που γεφυρώνουν τις παριές του αυτοκινητοδρόμου, εκεί όπου υπάρχουν ύψη και που κατασκευαστικά είναι κάτι που δεν έχει τρομερές απαιτήσεις, μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου και είναι εξαιρετικά ωφέλιμο. Εδώ θα δείτε... Είναι, δηλαδή να είναι ένας κλειστός, ένας τύπου κλειστός αυτοκινητόδρομος, αν θέλετε, ήταν, πούμε, αν θέλετε μπορούμε να πάμε στην να επόμενη, στην επόμενη βεβαίως. Να δούμε ένα παράδειγμα, είναι ένα γραφικό, δείτε ποιο, αυτό είναι το cover, όπως λέμε, το στέγαστρο δηλαδή, στον σταυρωμένο, σε μία εκδοχή του. Εμείς δεν κάνουμε εδώ μελέτη, αλλά δίνουμε κατευθύνσεις, διότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει και δρόμος, ο οποίος ακριβώς θα συνδέει και θα αποσυμφορεί και μία περιοχή που είναι αυτή του γιόφυρου, του ψηλού γιόφυρου, που ξέρουμε και πόσα προβλήματα έχει από μόνη της και θα τη συνδέει με την περιοχή του Εσταυρωμένου. Όταν εννοείται στέγαστρο, θα μπορούσε δηλαδή σε αυτό το σημείο από πάνω να υπάρχει ένας δρόμος που βεβαίως θα συνδέει θα περιοχές του Ηρακλείου χωρίς βεβαίως να χρειαστεί βεβαίως να μπουν στο ΒΟΑΚ. Και μάλιστα, έχουμε καταγράψει και τις συγκεκριμένες οδικές συνδέσεις. Τι κάνει το στέγαστρο? Το στέγαστρο πρώτα απ' όλα μας δίνει οδική σύνδεση. Μας δίνει και πεζή σύνδεση. Μας δίνει και ποδηλατόδρομο και μας δίνει και τι άλλο. Μας δίνει ελεύθερο χώρο. Και με αυτήν την πρόβλεψη που βασίζεται σε μία μελέτη της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, πρόσφατη, του 2022, αυτό υιοθετούμε. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και θεωρήσαμε ότι αυτά τα οποία είναι συζητημένα και ζητημένα έχουν, και ζυμωμένα έχουν μία προτεραιότητα να τεθούν και ως απαιτήσεις. Αυτή λοιπόν μας δίνει σχεδόν 130 στρέμματα ωφέλιμου χώρου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν έχει αστρονομικό κόστος και το οποίο οφείλεται
στο Ηράκλειο. Οφείλεται, θα έλεγα, και αντισταθμιστικά στο Ηράκλειο. Και αν πάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε στην επόμενη. Αν θέλετε να πάμε και στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν. Αυτό το οποίο είπα, διότι την πρώτη φορά που έκανα αυτή τη συζήτηση, ήμασταν ακόμα σε λίγο πιο πρώιμο στάδιο, ήταν πρώτες μέρες του Ιουνίου. Πάντως είναι η πρώτη φορά που απόψε οι τηλεθεατές αντιλαμβάνονται ποια είναι η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Μα τώρα συγκροτήθηκε η πρόταση αυτή. Mm-hmm. Η πρόταση αυτή στη λεπτομέρειά της, στην ανάλυση της, είναι συγκροτημένη τώρα από δουλειά πολύ εντατική βεβαίως που έγινε και καταλαβαίνετε ότι έχει και μια νομική και μια τεχνική διάσταση που έπρεπε να συνδυαστούν, να συγκεραστούν έτσι ώστε να καταθέσουμε τους πρόσθετους λόγους και την τεχνική έκθεση. Όταν συναντήθηκα για πρώτη φορά στη Λότζια με τον Πρωθυπουργό, του είπα, Πρόεδρε, το νέο Ηράκλειο στην Αττική Οδό έχει στέγαστρο. Το Ηράκλειο στην Κρήτη δεν θα έχει στέγαστρο. Γιατί δεν θα έχει. Δεν πρέπει, δεν χρειάζεται, δεν οφείλεται. Και πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια συνένεση σε αυτό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο μιας κατασκευαστικής πρακτικής, είναι κάτι το οποίο λύνει προβλήματα χωρίς να έχει υπέρμετρο κόστος και στην σωστή του τοποθέτηση και διαστασιολόγηση νομίζω ότι συνιστά ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η δέσμη των απαιτήσεών μας είναι ρεαλιστική μεν, αλλά ακριβώς επειδή είναι ρεαλιστική είναι και ανυποχώρητη. Μάλιστα. Δηλαδή, λέμε από την πρώτη στιγμή, δεν είμαστε εδώ για να παζαρέψουμε, δεν είμαστε εδώ ώστε να σας δώσουμε. Αυτό είναι και κάντε αλλά, το. Αλλά αυτά τα οποία ζητάμε, αν υπάρχει μία εκδοχή για στέγαστρα παραλλαγή, μα βεβαίως θα τα συζητήσουμε, διότι αυτό πρέπει τεχνικά να επιληθεί. Και εμείς δεν κάνουμε τεχνική επίλυση εδώ του προβλήματος. Αλλά ότι αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος της λύσης είναι απαραίτητο. Και επιτρέψτε μου να έρθω και στο τελευταίο για το οποίο έκανα μία αναφορά γρήγορη προηγουμένως. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό, κύριε Δήμαρχε. Εκεί θεωρώ, διότι η επιχειρηματολογία μας διαρθρώνεται σε δύο σκέλη. Είναι το κυκλοφοριακό, με όλα όσα είπαμε τώρα, και είναι και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, που αφορά στην παροχέτευση των ομβρίων υδάτων, όπως λένε οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι από τους 21 κυβωτοειδείς οχετούς, όπως λέγονται, αυτοί που παροχετεύουν δηλαδή μέσα από κλειστούς σωλήνες τα νερά, οι 13 δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την υδραυλική τους επάρκεια. Και πάμε να κάνουμε έργο. Δηλαδή, εδώ πέρα κινδυνεύει να αποκτήσουμε ένα έργο που τα νερά του ΒΟΑΚ να πλημμυρίζουν και να βουλιάζουν την πόλη. Μα βεβαίως. Και αυτό εκεί πλέον τίθεται και αυτό το ζήτημα. Ότι θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τους Ηρακλειώτες, αλλά να τους ταλαιπωρήσουμε με έναν αφόρητο τρόπο, εμείς δεν το δεχόμαστε. Αλλά θα θέσουμε και σε κίνδυνο τις ζωές, τις περιουσίες και επιπλέον τις ζωές. Και εδώ υπάρχει πράγματι το ζήτημα της υδραυλικής μελέτης που θα οδηγεί το νερό στους φυσικούς ή τους τεχνητούς αποδέκτες. Οι φυσικοί αποδέκτες είναι τα ρέματα, οι τεχνητοί αποδέκτες είναι οι οχετοί που πρέπει να είναι σωστά διαστασιολογημένοι. Αλλά τι αποδεικνύεται όμως μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση? Ότι αυτή η ανάθεση πάει να γίνει με μία προχειρότητα. Με μία προμελέτη η οποία δεν πληρεί τις προδιαγραφές τις οποίες θα έπρεπε να έχει και μάλιστα επάνω σε ένα υπόβαθρο το οποίο είναι ανακριβές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι γρήγορα βιαζόμαστε, ας προχωρήσουμε και βλέπουμε. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Κύριε Δήμαρχε, επειδή θέλω να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τη λογική ότι σήμερα καταφέραμε να δώσουμε την πρόταση ενός ζητήματος που απασχολεί και θα απασχολήσει το Ηράκλειο στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα, γιατί το Ηράκλειο είναι μια πόλη που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται παράλληλα με κάποια έργα που πραγματοποιούνται. Βεβαίως το έργο του ΒΟΑΚ δεν το έχουμε δει ακόμα να πλησιάζει το Ηράκλειο. Θα χαρούμε πολύ να το δούμε να πλησιάζει. Πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν παρεμβάσεις στο περιφερειακό κομμάτι που πολύ σωστά είπατε λειτουργεί ως ένας περιφερειακός δρόμος για το Ηράκλειο? Η Δημοτική Αρχή έχει αρμοδιότητα εκεί? Κοιτάξτε, στο κομμάτι του φωτισμού,
στο κομμάτι του καθαρισμού. Δηλαδή, αν διασχίσετε τα 13 χιλιόμετρα, 14 χιλιόμετρα από το Γάζι μέχρι το αεροδρόμιο, η Κόμβη είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Ναι. Αυτά θα είναι αρμοδιότητα του παρασχωρησιούχου. Είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ίδιο το ΒΟΑΚ. Πρόσφατα μεταβιβάστηκε στους Δήμους μία αρμοδιότητα της περιφέρειας που αφορά στον καθαρισμό των αυτοκινητοδρόμων πριν γίνουν κλειστοί οι αυτοκινητοδρόμοι. Δηλαδή είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Ως συνήθως και αυτό μας μεταβιβάστηκε χωρίς μεταβίβαση πόρων. Μας λένε πηγαίνετε καθαρίστε ακόμα έναν δρόμο. Ναι. Έτσι. Με τα μέσα τα οποία έχουμε. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απέχει από τις δυνατότητες. Επειδή γνωρίζω ότι τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται μία διευρυμένη συνάντηση με τους βουλευτές και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, τι διάθεση υπάρχει από την Αθήνα σε αυτή την πρόταση? Γιατί φαντάζομαι έχουν κατανοήσει ότι η δημοτική αρχή εδώ με ένα κοινό μέτωπο είναι αποφασισμένη. Ναι, και το καταλαβαίνουν αυτό στην Αθήνα. Και αν δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό, πιστεύω ότι θα γίνει στη συνέχεια. Διότι βεβαίως έχω συναντηθεί και με τον κύριο Ταχιάο, τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο, και με τον κύριο Σταϊκούρα, τον ίδιο τον υπουργό υποδομών, με θέμα τον ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο. Ήταν τα δύο θέματα στην ατζέντα μου σε πολύ ωραίες συναντήσεις. Ανοίξαμε χάρτες, τους έδειξα τεχνικές εκθέσεις, συζητήσαμε. Αυτό το οποίο συναντώ είναι τα ζητήματα του κόστους. Είναι ένα έργο το οποίο ήδη έχει ανέβει πολύ σε κόστος. Πώς θα το ανεβάσουμε? Αλλά αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να λύνει η πολιτεία. Γιατί υπάρχει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση υπάρχει για να λύνει σωστά και ζητήματα όπως αυτό. Δεν μπορούμε να μείνουμε εμείς στο ότι χρειαστήκαμε, για παράδειγμα, ακόμα ένα δισεκατομμύριο και δεν έχουμε άλλα 150 εκατομμύρια. Το λέω τελείως ενδεικτικά. Μη θεωρήσετε ότι αυτό είναι η κοστολόγηση από τη δική μου τη μεριά του έργου. Τα χρήματα πρέπει να βρεθούν. Ας γίνουν οι όποιες αναπροσαρμογές στο τεχνικό πρόγραμμα του Υπουργείου για να βρεθούν τα χρήματα αυτά, διότι σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ένα έργο το οποίο είναι όχι μόνο δυσλειτουργικό αλλά και επικίνδυνο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα σας πάω στο κυκλοφοριακό και την καθαριότητα. Θέλω να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε έρχονται μηνύματα από τηλεθεατές. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω αρκετά από τα δικά τους μηνύματα, που είναι και λίγο πιο στοχευμένα για περιοχές. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες και κυρίως να μεταφέρουμε τη φωνή των πολιτών σε εσάς. Γνωρίζω βεβαίως ότι έχετε απόλυτη επικοινωνία με τους δημότες. Κάνετε στοχευμένες επισκέψεις σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως το Δημαρχείο είναι ανοιχτό και από εσάς και από τους συνεργάτες σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.